Χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 923. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, Ιζ κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Σελίς 923, Ιζ 17 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε: «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού τόσο ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουν συνειπεί ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών». Είπε δε προς τους μαθητάς: «Θέλουν συνελθεί η μέρα ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δε θέλετε δει. Και θέλουν συν σας υπεί, ιδού εδώ είναι ιδού εκεί, μη πάγετε, μη δε ακολουθήσετε, διότι ως η αστραπή, η αστράπτουσα εκ της υπουρανών λάμπη εις την υπουρανών, ούτω θελείστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη μέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από της γενεάς ταύτης. Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θελείστε εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, υπόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε, πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μην καταβίδει αναλάβει αυτά, και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μην επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν συνείστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν: «Πού, Κύριε?» Ο δε είπε προς αυτούς: «Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν συναχθεί και η αετή». Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κήρυξε κήρυγμα μετανοίας λέγοντας: «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αφενός μεν, αφετέρου βλέποντας τον Ιησούν να έρχεται προς Αυτόν, και αφού ευαπτίστη ο Ιησούς υπό του Ιωάννου, τότε με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου, ο Ιωάννης είπε: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, αυτός είναι ο Μεσσίας». Τον άκουσαν οι μαθητές του, τον πίστεψαν και πολλοί από αυτούς ακολούθησαν τον Χριστό. Την ίδια όμως γνώση ότι είναι ο καιρός του ερχομού του Μεσσία είχαν και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, οι οποίοι διάβαζαν τη Γραφή. Είχαν ακούσει και αυτοί το κήρυγμα του Ιωάννου, γι' αυτό όταν είδαν μπροστά τους τον Ιησού τον Ναζωραίο να κάνει θαυμάσια τεράστια και μεγαλεία ανάμεσα στους ανθρώπους, να διδάσκει νέα διδαχή αποκαλύπτοντας τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, διδάσκοντας πως ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει για να απολαμβάνει την εύνοια του Θεού, και εν τέλει ελευθερώνοντας τους ανθρώπους από τα δεσμά του διαβόλου, πλησίασαν και αυτοί να ρωτήσουν την ερώτηση που ανεβαίνει σε όλους τους ανθρώπους όταν βλέπουν την κρισιμότητα των πραγμάτων: «Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού?» Είναι κοντά, πολύ κοντά, πότε, τι το σημείον? Η απάντηση όμως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού για τις μέρες
που πλησιάζει να αποκαλυφθεί η Βασιλεία του Θεού, για τις μέρες που πλησιάζει να αποκαλυφθεί ο Μεσσίας. Η απάντηση ήταν: η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται έτσι ώστε να παρατηρείτε. Η Βασιλεία είναι του Θεού, είναι μέσα σας και είναι απαραίτητο η Βασιλεία του Θεού να είναι μέσα σας για να μπορείτε και να διακρίνετε τα σημεία των καιρών, να γνωρίσετε τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά ιδιαιτέρως να ζήσετε την ερχομένη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και αφού απάντησε στους Φαρισαίους έτσι, στρέφει τώρα στους μαθητάς του να τους εξηγήσει αλλιώς, να τους εξηγήσει με λεπτομέρειες τα μέλλοντα να συμβούν και μέσα από τους μαθητάς και το λόγο του να εξηγήσει και στους μαθητάς της εσχάτης γενιάς τα μέλλοντα, λέγοντας μάλιστα στους μαθητάς του ότι θα έρθουν μέρες που θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα μπορέσετε, γιατί θα είναι άλλη γενιά. Θα σας έχει αποκαλυφθεί η δόξα του εσχάτου οίκου και θα επιθυμείτε να τη δείτε μία των ημερών μόνο, αλλά δεν θα μπορείτε, γιατί όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα ακουστεί η σάλπιγγα και ο Θεός θα στείλει τον Ιησού Χριστό να παραλάβει την εκκλησία του, αυτό θα γίνει σαν την αστραπή που αστράπτει κάτω από τον ουρανό και λάμπει μόνο κάτω από τον ουρανό. Έτσι θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να παραλάβει την εκκλησία του. Όμως οι ημέρες πριν θα είναι όπως ήταν οι μέρες του Νόε και όπως ήταν οι μέρες του Λότ. Οι μέρες του Νόε δεν ήταν μία απλή κατάσταση καιρών κακών, αλλά ήταν ένας χρόνος που κάποια στιγμή θα τέλειωνε με τον αποκαλυφθεί η οργή του Θεού στους ανθρώπους. Όχι η εκπαιδευτική κρίση προς μετάνοια, αλλά η οργή προς απώλεια. Έτσι θα είναι τις έσχατες ημέρες. Γιατί όταν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, μας φανερώνει ο λόγος του Θεού από τον Δανιήλ τον προφήτη, όταν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, τότε θα ξεκινήσει η οργή του Θεού. Τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και η οργή θα φτάσει στο πλήρες, η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες μόνο τη στιγμή την επόμενη της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας δίκαιος. Οι δίκαιοι που έζησαν διαπίστεως υρπάχθησαν. Είναι μια διαφορετική συμπεριφορά που ο Θεός συμπεριφέρεται στους ανθρώπους όταν δεν υπάρχει ή δεν επίκειται εκπαιδευτική κρίση, αλλά έφτασε το τέλος και υπάρχει οργή Θεού. Και η οργή του Θεού, η αργή του αρνίου, του εσφαγμένου, θα φανερωθεί αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς θα παραδοθεί η γη όλη και οι οικουμένοι όλοι και οι άνθρωποι όλοι στα χέρια του άνομου, του Αντίχριστου, που θα έρθει κατ' ενέργειαν του Σατανά για να πειράξει όλη την οικουμένη. Οι μέρες λοιπόν θα μοιάζουν όπως την εποχή του Νόε, που οι άνθρωποι τότε έκαναν ό,τι μπορούσαν, έτρωγαν, έπιναν, ενύμφευοντο, χωρίς να λογαριάζουν καθόλου
το κήρυγμα του Νοέ, χωρίς να ακούνε με προσοχή τα λόγια του Θεού που έβγαιναν από το στόμα του δίκαιου του Νοέ, αλλά και χωρίς να λογαριάζουν όχι μόνο τα λόγια του αλλά και τα έργα του, καθώς τον έβλεπαν έναν άνθρωπο δίκαιο, διακεκριμένο από το Θεό, ξεχωρισμένο, με τη γυναίκα του, τους τρεις γιους του και τις τρεις κόρες του, νύφες του, να οικοδομούν επάνω στο βουνό μία κιβωτό, ώστε με τα λόγια του, με τα λόγια τους και με τα έργα τους, ο δίκαιος Νόε κήρυτε μετάνοια και επιστροφή και έδειχνε το δρόμο της σωτηρίας. Και ο δρόμος της σωτηρίας ήταν μέσα στην κιβωτό. Οι άνθρωποι άκουγαν αλλά δεν έδιναν σημασία. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι απόγονοι του Σιθ, ανθρώπων που γνώριζαν το Θεό. Δεν ήταν μόνο οι απόγονοι του Κάιν, αλλά ήταν και οι απόγονοι του Σιθ, άνθρωποι που γνώριζαν το Θεό, που πίστευαν στο Θεό, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ, μπλεγμένοι μέσα στις μέρημνες του να τρώνε και να πίνουνε και να απολαμβάνουνε τα αγαθά της γης και να νυμφεύονται και να νυμφεύουν, και μια και δυο και τρεις φορές μπλεγμένοι μέσα στις μέρημνες της απολαύσης και της αμαρτίας, ο λόγος του Νόε ακουγότανε ανοησία, μέχρι τη στιγμή που ο Θεός διέταξε τον Νόε να εισέλθει στην κιβωτό και έδωσε μια τελευταία ευκαιρία στους ανθρώπους για μια βδομάδα. Το απίστευτο ήταν ότι ούτε ένας δεν πίστηκε, αλλά ο Θεός γέμισε την κιβωτό με όλα τα ζώα και τα καθαρά και τα ακάθαρτα, γιατί υπάρχει συνέχεια, θα υπάρξει συνέχεια. Και την 7η μέρα έκλεισε η πόρτα και έξω άρχισε να ψυχαλίζει, να βρέχει και ασταμάτητα, καθώς ανοίχτηκαν οι καταράκτες του ουρανού και η άβυση της γης, το νερό αύξανε, πολλαπλασιαζότανε. Και σκεφτείτε, αδελφοί μου αγαπητοί, την ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών, καθώς τρέχοντας θα ανέβαιναν στα ψηλά μέρη της γης, αλλά θα βλέπαν ότι δεν υπήρχε ελπίδα. Μέσα στην κιβωτό ασφάλεια. Ένα χρόνο περίπου. Μέσα στην κιβωτό ειρήνη. Έξω από την κιβωτό καιρή κακή, τραγική. Κραυγές, πόνος, απελπισία, απόγνωσης. Μέσα στην κιβωτό η ευλογία του Θεού, η ελπίδα, η βεβαία και ασφαλής. Μέσα στην εκκλησία ειρήνη, ασφάλεια. Έξω από την εκκλησία φόβος, πόνος, αγωνία, θλίψεις, ταλαιπωρία. Όμως ακόμη η πόρτα είναι ανοιχτή. Ακόμη μακροθυμεί ο Θεός. Αλλά το ανοιχτή σημαίνει ότι ο Κύριος προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία, αλλά και ότι ο διάβολος πλανάει τους ανθρώπους για να τους βγάλει στον κόσμο.
ακόμη η ψυχή μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως πού? Μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στο σώμα του Χριστού. Μέσα στην παρουσία του Θεού. Μέσα στην αληθινή Εκκλησία. Που είναι η μία, η περιστερά του Κυρίου. Είναι η μόνη που γεννήθηκε μέσα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και η μόνη που μοιάζει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Την Εκκλησία αυτή που οικοδομεί ο Χριστός. Πάνω στο όρο στο Άγιο. Για να την ευλογήσει, να την αυξήσει και να την παραλάβει. Μακάρι είμαστε αδελφοί. Γιατί βρήκαμε χάρη από το Θεό, καθώς δεχτήκαμε το Χριστό και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Μακάρι είμαστε και μακάρι θα συνεχίζουμε να είμαστε, εάν ζούμε εγκύπτοντες στον βασιλικό νόμο, εγκύπτοντες τον υπέροχο νόμο της ελευθερίας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και επιμένοντες ώστε ο Χριστός όχι μόνο να διατηρήσει τη σωτηρία μας, αλλά ακόμη περισσότερο να μας δώσει καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Γιατί σε λίγο θα ανοίξουν οι πύλες του ουρανού και θα κλείσουν. Και ο Κύριος έρχεται κρατώντας στα χέρια του το μισθό, για να αποδώσει σε έκαστον κατά το έργον αυτού. Ο Θεός θέλει να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Μας δίνει την ευκαιρία, μοναδική ευκαιρία, όπως ο Χριστός έγινε αίτιος σωτηρίας ανθρώπων, καθώς τον απέστειλε ο Θεός δια τούτο, έτσι και κάθε ένας από εμάς να γίνει αίτιος σωτηρίας πολλών ανθρώπων, καθώς ο Χριστός αποστέλει καθέναν από εμάς ξεχωριστά για το δικό του έργο. Μέσα, όχι έξω. Μέσα ώστε με τη ζωή μας να ευαγγελίζουμε, με τα λόγια μας να ευαγγελίζουμε, με τα έργα μας να δοξάζεται ο Θεός. Είναι η ευκαιρία που έχουμε. Όχι μόνο να μην βρισκόμαστε μέσα στη θλίψη των καιρών των κακών που υπάρχει και θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι οδύνες της εγκυμονούσης μέσα στον κόσμο. Αλλά είμαστε μακάριοι, γιατί ο Θεός προέβλεψε δια του Ιησού Χριστού να μας δικαιώσει και να μας χαρίσει και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ώστε ο δίκαιος να ζήσει δια της πίστεως αυτού. Ο δίκαιος να ζει δια της πίστεως αυτού. Και αυτό είναι ακριβώς τα όρια της Εκκλησίας που περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Όχι χαμένη δραχμή, ούτε απολωλός πρόβατο, ούτε άσωτος ιός, ούτε πρεσβύτερος ιός. Δούλος, πιστός και αγαθός. Στα λίγα να στέκεται πιστός, γνωρίζοντας με τα πάσης βεβαιότητος ότι ο Κύριος του στα πολλά θα τον καταστήσει. Ομοίως και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Λότ, οι άνθρωποι δεν έτρωγον μόνο και έπινον και εφύτευον, αλλά ταυτόχρονα εφύτευον, επόλουν, ηγόραζον και οικοδόμουν. Είχε αναπτυχθεί ο πολιτισμός
και οι άνθρωποι πια οικοδομούσανε, αγόραζαν, πουλούσανε, κάνανε εμπόριο. Ο Λότ όμως δίκαιος εβασανίζεται η δικαία αυτού ψυχή, ζώντας μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα, καθώς άκουγε και έβλεπε τα λόγια και τα έργα των ασεβών. Ζούσε μαζί τους, μέχρι ότου ο Θεός τον σπλαχνίστηκε και τον έβγαλε με το ζόρι. Με το ζόρι τον έβγαλε. Και αυτόν και τη γυναίκα του και τις κόρες του, και ήθελε και τους γαμπρούς του, αλλά δεν δέχτηκαν. Θυμηθείτε την παραβολή του Κυρίου, ο οποίος έστειλε να προσκαλέσει τους έχοντες την πρόσκληση για το δείπνο το Μέγα, αλλά αυτοί δεν θέλησαν. Και έστειλε τους δούλους να φωνάξουν τους ανάπηρους, τους κουτσούς, τους σχολούς, ελάτε στο δείπνο μου. Αλλά και πάλι δεν γέμισε ο οίκος. Και έστειλε τους δούλους και ανάγκαζαν αυτούς να εισέλθουνε. Τους ανάγκαζαν, γιατί έπρεπε να γεμιστεί ο οίκος. Πρέπει να γεμιστεί ο οίκος. Κάθε εκκλησία του Χριστού όμως, που αγωνίζεται να περπατάει ακριβώς, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, ο Κύριος θα τη γεμίζει. Γιατί πρέπει να γεμιστεί κάθε οίκος, ο οίκος του Θεού. Κάθε όμως εκκλησία που περπατάει όπως θέλει, ο Θεός θα την αδειάζει, γιατί θα παίρνει τα πρόβατα τα δικά του και θα τα προσθέτει στη δική του εκκλησία, ώστε να γίνει μία πίμνη και ένας ποιμένας. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία σαν άτομα, σαν οικογένειες, να αποτελούμε την εκκλησία με την οποία συνεργάζεται ο Θεός. Το ότι είμαστε εδώ δεν σημαίνει ότι είμαστε, αλλά σημαίνει ότι έχουμε την ευκαιρία να είμαστε, εάν το εξητήσουμε από το Θεό. Έχουμε την ευκαιρία να εξητούμε, να ζούμε όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, για να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού, την ασφάλειά μας, αλλά και την καρποφορία τη μεγάλη. Και ο Λότ ζούσε μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα, μέχρι που ο Κύριος τον έβγαλε. Τον έβγαλε από εκεί μέσα. Και μετά ήρθε η οργή του Θεού. Πυρ και θείον. Είναι η χάρις που κάνει ο Θεός. Όταν επίκειται η οργή του Θεού, να βγάζει ο Θεός τους ανθρώπους, να τους βάζει ο Θεός στην κυβωτό. Και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ανήκουμε σε μια τέτοια γενιά. Γι' αυτό και ενθυμίστε, λέει ο Λόγος του Θεού, τη γυναίκα του Λότ, που έδωσε εντολή ο Θεός, μην κοιτάξει πίσω, αλλά κοίταξε και έχασε τη σωτηρία της. Και ολοκληρώνοντας, λέει πράγματα θαυμαστά, τρομακτικά, αλλά και γεμάτα ελπίδα. Εκείνη την ημέρα δύο θα είναι σε ένα κρεβάτι. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ποιος θα παραλυφθεί? Αυτός που ζει δίκαιος δια της πίστεως αυτού.
Κύριε, εκεί που είναι ο αετός, εκεί θα μαζευτούν και τα αετόπουλα. Πού αφήνετε, Κύριε? Εκεί που θα έρθει η οργή του Θεού, καθώς θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Αδελφοί, αγαπητοί, τα πράγματα είναι ιδιαίτερο σοβαρά. Ο κόσμος αυτός δεν έχει πλέον μέλλον. Σε πλήρη και τέλεια διέξοδα βρίσκεται. Και όταν λέμε πλήρη και τέλεια διέξοδα, το εννοούμε. Οι άνθρωποι φοβόνται το κοινωνικό κράχ. Και δεν μιλάμε στον τρίτο κόσμο. Μιλάμε στον πολιτισμένο λεγόμενο δυτικό κόσμο. Το κράχ που σημαίνει ζούγκλα. Δεν θα υπάρχει αστυνομία, δεν θα υπάρχει στρατός, δεν θα υπάρχουν συγκοινωνίες, δεν θα υπάρχει ασφάλεια, δεν θα υπάρχουν τρόφιμα. Μάλιστα, εξέδωσε μία νότα η Βρετανική Πρεσβεία που είπε ότι όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι, όταν και αν θα γίνει το κοινωνικό κράχ στην Ελλάδα, να μαζευτούν σε ένα συγκεκριμένο μέρος που δεν το ανακοίνωσαν δημόσια, γιατί από εκεί θα έρθουμε να τους παραλάβουμε. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι δεν θα έρθει, γιατί αυτό εμφανίζεται στην πρώτη σφραγίδα, θα μας βγάλει ο Θεός από την οργή του Θεού. Κοινωνικό κράχ, οικονομικό κράχ, περιβαλλοντολογικό κράχ, πολιτιστικό κράχ. Απίστευτα πράγματα προβλέπουν οι άνθρωποι τώρα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι ο ένας παραλαμβάνεται. Και θέλουμε να είμαστε από αυτούς που παραλαμβάνονται. Εμείς γνωρίζουμε ότι δύο θα είναι στον αγρό και θα δουλεύουν. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο και θα λέθουν. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Έχουμε την ευκαιρία. Και έχουμε την ευκαιρία μέσα από την Κιβωτό να ακούμε αυτά που συμβαίνουν έξω. Και έχουμε την ευκαιρία έξω από τα Σόδομα και τα Γόμορα, από τον κόσμο της αμαρτίας, να ακούμε αυτά που συμβαίνουν μέσα. Έχουμε την ευκαιρία όχι να μόνο να σώσουμε τον εαυτό μας, αλλά με τις προσευχές μας, με την ομολογία μας, με την πίστη μας, πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Επαναλαμβάνουμε την ελπίδα μας στο Χριστό, με τη δικαιοσύνη μας, καθώς περπατάμε στο Λόγο του Θεού και ζητάμε βοήθεια από το Θεό γι' αυτό. Με την ομολογία μας, με τη ζωή μας, να συνεργαστεί ο Χριστός μαζί μας και να προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Μία ευκαιρία μοναδική. Δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ανθρωπότητα. Έχει υπάρξει η καταστροφή του Νόε. Έχει υπάρξει η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Αλλά δεν έχει υπάρξει η οργή του αρνίου μέσα από τον Αντίχριστο και την τελική κρίση. Έχει υπάρξει η σωτηρία του Νόε. Έχει υπάρξει η σωτηρία του Λότ. Αλλά δεν έχει υπάρξει η σωτηρία της Εκκλησίας εξ ολοκλήρου. Και είναι αυτό που περιμένουμε, αδερφοί. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Γι' αυτό ζούμε. Αυτό ακούμε. Αυτό έρχεται. Αυτό κράζουμε. Αυτό διαλαλούμε. Και αυτό θέλουμε να ζήσουμε. Ο δίκαιος θα ζήσει.
εκείνη την ημέρα θα αναστηθεί δια της πίστεως αυτού. Αμήν. Καλή αντάμωση, αδελφοί. Αλληλούια. Καλή αντάμωση εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και έλευσμα από τον ουρανό, φωνή αρχαγγέλου, σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανώντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι, και εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, ταυτόχρονα θα μεταμορφωθούμε. Θα μεταμορφωθούμε, θα πάρει φωτιά το σώμα το θνητό και θα γίνει αθάνατο. Θα πάρει φωτιά το σώμα το φθαρτό και θα γίνει άφθαρτο. Και εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού θα δούμε τον Κύριο που τον αγαπάμε, αν και δεν τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και όλοι θα φωνάζουμε αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο αρνείο το εσφαγμένο. Γι' αυτό, αδελφοί, ας προσέχουμε. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε από κρεπάλης, από μέθης, από μεριμνών βιωτικών. Μήπως η μέρα εκείνη που θα έρθει σαν κλέφτης ενυχτή μας βρει όχι έτοιμος. Σήμερα λοιπόν το έτοιμά μας είναι: διατήρησέ μας έτοιμος, Κύριε. Δόξα σε το όνομά σου, Πατέρα. Δόξα σε το όνομα του Χριστού. Γέμισε τον οίκον σου και ολοκλήρωσε το έργο σου, το έργο της αρπαγής, το έργο της αιώνιας ζωής, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.